Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μας Συνταγές και Μυστικά της Γιαγιάς. Σήμερα πάμε να σας δείξουμε πώς θα φτιάξουμε αυτή την υπέροχη μακαρονάδα με σάλτσα τόνου, όπου τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι... Ένα πακέτο μακαρόνια νούμερο 6, 250 με 300 γραμμάρια τόνου. 2 κρεμμύδια, 3 κρεμμυδάκια χλωρά, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 πιπεριά φλωρίνης, 2 κουταλιές σούπας μαϊντανό, 1 φλιτζάνι του καφέ ελαιόλαδο, 1,5 με 2 κουταλιές σούπας ντόματο πελτέ, ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και 1 κουταλιά της σούπας μαργαρίνη για τα μακαρόνια. Ωραία, για να το φτιάξουμε λοιπόν αυτό, ξεκινάμε με τα μακαρονάκια σε μία κατσαρόλα, βράζουμε αλατισμένο νερό και όταν πάρει βράση το νερό για τα καλά, ρίχνουμε μέσα τα μακαρόνια και τους κάνουμε αυτό που βλέπετε. Γιατί το κάνουμε? Για να μην μας κολλήσουν. Πολύ ωραία. Γιατί έχουν άμυλο. Πολύ ωραία. Όταν λοιπόν πάρουν βράση, τα αφήνουμε βγάζουμε. Να βράσουν. Εννοείται, σύμφωνα με τις οδηγίες συσκευασίας του κάθε πακέτου και τα ξεπλένουμε. Κρατάμε όμως το ζουμάκι πρώτα, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε στη σάλτσα. Mm-hmm. Ξεπλένουμε μετά τα μακαρόνια μας. Βάζουμε στην κατσαρόλα που τα βράσαμε τη μαργαρίνη να ζεσταθεί. Ρίχνουμε τα μακαρονάκια μας τα σουρωμένα, τα ανακατεύουμε λίγο. Και τα βάζουμε στην άκρη σε ένα βαθύ τηγάνι ή σε μια πλασωτέ κατσαρόλα, κοντή και φαρδιά. Βάζουμε λαδάκι, το ζεσταίνουμε, ρίχνουμε μέσα το σκόρδο και το κρεμμύδι όπως βλέπετε. Και το γυαλίζουμε, το τσιγαρίζουμε ή το σοτάρουμε, όπως θέλετε το λέτε. Δεν θέλουμε να πάρει χρώμα, απλά να γυαλίσει και να γίνει διάφανο. Και πολύ περισσότερο δεν θέλουμε να μας καεί, γιατί θα πικρίζει. Όταν λοιπόν γυαλίσει, ρίχνουμε μέσα και το χλωρό κρεμμύδι, έτσι. Και αυτό δεν θέλουμε να το αφήσουμε πολλή ώρα. Το φέρουμε λοιπόν μερικές βόλτες και στη συνέχεια προσθέτουμε το ντοματοπελτέ, τον οποίο στη συνέχεια τον κάνουμε και αυτόν μερικές βόλτες. Για ποιο λόγο? Για πες. Για τον ψήνουμε για να βγάλει τα αρώματά του ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως βλέπετε... Δεν το παιδεύουμε όμως πολλή ώρα, 2-3 ανακατέματα. Συνεχίζουμε με το μαϊντανό και την πιπεριά μας. Που είναι φλωρίνης, που όμως αν δεν θέλετε να είναι φλωρίνης μπορεί να είναι και μια σχέτη κόκκινη ή και άλλο χρώμα ακόμα, δεν μας πειράζει. Όχι, η κόκκινη του πάει όμως. Η κόκκινη είναι αλήθεια ότι του πάει. Και όταν την κάνουμε και αυτοί 2-3 βόλτες, προσθέτουμε το ζουμάκι από τα μακαρόνια που δεν πετάξαμε, που λέγαμε νωρίτερα. Έχω βάλει 2 νεροπότηρα. Θα χρειαστεί 1/4 περίπου βράσιμο για να βράσει το κρεμμυδάκι και τα υπόλοιπα λαχανικά. Αυτό θα το δείτε και μόνοι σας. Αν χρειαστεί και άλλο νεράκι, προσθέτετε και άλλο ζυμί. Προκειμένου να μην κρατάει το κρεμμύδι στο δόντι. Λοιπόν. Στο αλάτι το προσέχουμε γιατί είναι και από τα μακαρόνια που είχαμε ρίξει. Αλατισμένο το ζουμί, ναι. Λίγη πιπέρι, ζάχαρη. Mm-hmm. Και το μίσο σκεπάζουμε, δεν το σφραγίζουμε και το αφήνουμε στην ησυχία του να γίνει έτσι όπως το βλέπετε τώρα. Όταν χυλώσει λοιπόν η σάλτσα μας. Αλλά όχι να στεγνώξει τελείως, δεν θέλουμε μια στέγνη σάλτσα. Όχι. Ρίχνουμε τον τόνο τον οποίο τον έχουμε. Τον έχουμε σουρώσει, να μην έχει λάδι όπως ήταν ο δικός μας ή να μην έχει νερό αν ήταν μέσα σε νερό, έτσι. Ακριβώς. Ρίχνουμε λοιπόν τον τόνο, τον κάνουμε και αυτόν τις βόλτες του. Είναι φαγητό που όλα γίνονται σε βόλτες μέσα στο τηγάνι, δεν υπάρχει. Κλείνουμε κάτι την άλλο. Κουζίνα μας, 2 βράσεις θέλουμε να πάρει για 1 με 2 λεπτά για να μην λιώσει ο τόνος, απλά να ενωθούν οι γεύσεις. Να ανακατευθούν λοιπόν οι γεύσεις, οπότε το ξανά μισοσκεπάζουμε. Για 2 λεπτά. Για 2 λεπτούλια. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Πρακτικά τα ενώνουμε. Λοιπόν είναι έτοιμο. Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να ρίξουμε τον τόνο στα μακαρόνια, τη σάλτσα τόνου δηλαδή, στα μακαρόνια μας. Τα οποία μακαρόνια μας, επειδή τα είχαμε αφήσει να περιμένουν, έχουν κάτσει και τα αφρατεύουμε λιγάκι με τον τρόπο που βλέπετε. Ρίχνουμε λοιπόν τη σαλτσούλα από πάνω και θα δείτε τη γιώτα να τα ανακατεύει ωραία ωραία. Και όσο η γιώτα τα ανακατεύει, εδώ να πούμε ότι αν μας βλέπετε πρώτη φορά κάντε μας like, εννοείται αν σας αρέσει η συνταγή, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη εγγραφή, καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο, και αν τη μαγειρέψετε, τη φωτογραφίσετε και την κάνετε story στο Instagram, κάντε μας tag προκειμένου να κάνουμε και εμείς αναδημοσίευση την ιστορία σας. Αυτό είναι εύκολο, γρήγορο, νόστιμο, προπαντός νόστιμο
και για τις μέρες που επιτρέπεται κατάλυση ηχθείως βεβαίως, το φτιάχνετε και το απολαμβάνετε. Όπως το βλέπετε, είναι ωραιότατο, δυστυχώς δεν μπορείτε να το μυρίσετε, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω εγώ γι' αυτό. Από μένα γεια σας και καλή συνέχεια.